πώς μιλάμε λέγοντας τους ήχους μας καθαρά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, μπορεί να μιλάει καθαρά, αλλά να μιλάει και το στόμα του να μην ανοιγοκλίνει ακριβώς, με αποτέλεσμα η φωνή του να ακούγεται λίγο μπουκωμένη και ο λόγος του. Αυτό κουράζει τις φωνικές χορδές. Έχουμε όμως και ανθρώπους που ενώ η φωνή τους, αυτό εδώ το κομμάτι, βγαίνει σωστά, για παράδειγμα, μιλάνε κάπου χέκι και δεν μιλάνε καθαρά το σουζου, ξουπ, σουτζου, και το λένε χιούπα, ή λένε ας πούμε θούπα και ακούγεται ένα ψεύδισμα. Αυτό έχει να κάνει με την άρθρωση, με το πόσο καθαρά μιλάμε ή όχι. Αυτό αντιμετωπίζεται, Μαρία, και πώς δημιουργείται, για ποιο λόγο δεν μπορούν να βγάλουν τους φθόγκους σωστά? Λοιπόν, αυτό το αντιμετωπίζουμε και πρέπει να αντιμετωπιστεί όταν κάποιος είναι μικρός. Όταν ένα παιδί είναι 3, 4, 5 ετών, 6, πριν να πάει στο σχολείο, πρέπει να αντιμετωπιστούν τα θέματα της άρθρωσης, της καθαρότητας του λόγου. Δηλαδή να λέγονται όλοι οι ήχοι, οι φθόγγοι, έτσι όπως πρέπει να λέγονται. Το σ πρέπει να είναι σ, δεν πρέπει να είναι χ, ιθ, για παράδειγμα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις παιδιών που οι γονείς τους δεν τα πάνε έγκαιρα, ελπίζουν ότι θα φτιάξει την πορεία αυτό, με αποτέλεσμα να μεγαλώνουν και να μην μιλάνε τελείως καθαρά. Ρω λοιπόν, εάν δεν το λες και λες νεό, έτσι, ή λες νεό, βεβαίως μπορείς να το φτιάξεις και σε μεγαλύτερη ηλικία, αρκεί να προσπαθήσεις λίγο παραπάνω και να το δουλέψεις. Έτσι, μας είπες λοιπόν λίγο πιο πριν ότι εμείς κυρίως οι γονείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, εφόσον τα παιδιά μας πάνε στο δημοτικό, θα πρέπει όλα να τα λένε σωστά, τους φθόγκους, τους ήχους, τα πάντα, καθαρά. Γιατί αλλιώς μπορεί να περάσει η διαταραχή στο γραπτό λόγο και να έχουμε προβλήματα γραπτού λόγου στην πορεία. Έτσι, πριν πάνε λοιπόν τα παιδιά μας στο δημοτικό, σήμερα κιόλας, να ξεκινήσουμε μαζί με τους φθόγκους, να κάνουμε ένα παιχνίδι, να δούμε αν τα λένε όλα σωστά. Θέλω να μου πεις τη σημασία της αναπνοής στο λόγο μας, Μαρία. Εγώ λοιπόν θυμάμαι τότε που είχαμε κάνει δουλειά, τα μαθήματα της ορθοφωνίας, ότι μου έλεγες να μιλάω και να... Διαφραγματικά. Ναι, από το διάφραγμα, έτσι ώστε να μην κουράζω και τις φωνητικές μου χορδές. Το πέτυχα, πολύ εύκολα το πετυχαίνεις αυτό, με τις σωστές αναπνοές. Θέλω να μου δώσεις παραδείγματα, γιατί έχει ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, να την παρακολουθήσετε. Λοιπόν, πολύ συχνά λέμε σε κάποιον που χρησιμοποιεί τη φωνή του επαγγελματικά, πάρε μια βαθιά αναπνοή και μας κάνει αυτό το... Και αυτό δεν είναι βαθιά αναπνοή, είναι μία αναπνοή που γίνεται με το πάνω μέρος του κορμού μας και είναι μία ρηχή αναπνοή. Αυτή η ρηχή αναπνοή δεν μπορεί να φέρει μία φωνή με διάρκεια ή ένταση. Κουράζεται επίσης πάρα πολύ όλο αυτό το μυϊκό σύστημα του λαιμού μας και δεν έχουμε αποτελεσματική φωνή μετά. Χρησιμοποιώ πολύ συχνά τον όρο αποτελεσματική φωνή, γιατί αυτό είναι το θέμα. Η φωνή μας εκεί που τη χρησιμοποιούμε να έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Έτσι. Δηλαδή, το είχαμε πει νομίζω και στην προηγούμενη μας εκπομπή, αν θέλεις να μιλήσεις για παράδειγμα δυνατά, κάπως έτσι, χωρίς να κουραστεί ο λαιμός σου, αυτό που έχω κάνει τώρα εγώ είναι ότι χρησιμοποιώ μία διαφραγματική αναπνοή, η οποία με βοηθάει να έχω μία ένταση φωνής. Χωρίς να κουράζεις τη φωνή. Χωρίς να κουράζω τη φωνή. Θέλουμε να μας το μάθεις αυτό. Δεν γίνεται με μία εκπομπή έτσι. Αν ήταν τόσο απλό, θα το βγαίναμε, θα το κάναμε μία μέρα. Δεν είναι τόσο απλό. Όχι ότι είναι δύσκολο, μπορώ όμως να σας δείξω κάτι πάνω σε αυτό. Να προσθέσω όμως το προηγούμενο, ότι το άλλο πέρα από τη διαφραγματική αναπνοή είναι να χρησιμοποιούμε σωστά τα ηχεία μας. Δηλαδή τη στοματική και τη ρηνική κοιλότητα. Όσο ανεβάζω. Άκουσε τώρα τη φωνή μου πως αντυχεί. Δεν είναι μόνο η ένταση, αλλά και η αντίχηση που της κάνω γύρω από το πρόσωπό μου, τη μάσκα μου όπως λέμε. Τώρα, διαφραγματική αναπνοή. Όταν πάρω μία αναπνοή πρέπει αυτό μου να δουλέψει. Το διάφραγμα να κατέβει προς τα κάτω, γι' αυτό φουσκώνει το στομάχι κοιλιά και έτσι εκτείνονται καλύτερα οι πνεύμονες. Δηλαδή κάνω... Πόσες φορές το κάναμε αυτό που κάνει η Μαρία, έτσι. Και αυτό μου, από ό,τι βλέπεις, δεν κουνάει καθόλου. Άρα κάνω... Σας είπα ότι σήμερα θα κάνουμε τηλεοπτικό μάθημα ορθοφωνίας. Σας το είπα, το διαπιστώνετε κι εσείς. Δείχνουμε ένα κομματάκι του τι μπορεί να καταφέρει κάποιος και πολύ συχνά... Εμείς οι γυναίκες που είμαστε και πιο μικροσκοπικές, κοντούλες, μικροκαμωμένες κτλ. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μία φωνή η οποία όταν χρειάζεται να ακούγεται, χωρίς να ταλαιπωρούμε το λαιμό μας. Εάν η αναπνοή δεν είναι σωστή και θες να μιλήσεις δυνατά, αντί να μιλήσεις δυνατά, η φωνή σου βγαίνει σαν στριγλιά. Δηλαδή, Γιάννη! Αυτή η ιστερία.
η οποία υστερία πρώτον κουράζει το λαιμό μας και δεύτερον δεν έχει αποτελεσματικότητα. Δεν έχει αποτελεσματικότητα, ακριβώς. Το έχουμε πει μαζί. Είδες, ναι. Δεν έχει αποτελεσματικότητα. Αν δεν μιλάμε τώρα σωστά, ποια προβλήματα δημιουργούνται? Με ποιο τρόπο τώρα χρωματίζουμε τη φωνή μας? Με ποιο τρόπο χρωματίζουμε τη φωνή μας? Ένα είναι η ποιότητα της φωνής, το κάναμε λίγο και την προηγούμενη φορά αυτό, δηλαδή εάν ας πούμε θέλεις να κάνεις μια φωνή πιο αισθαντική, την κάνεις ελάχιστα πιο βραχνή, όπως την κάνω εγώ τώρα, την κατεβάζεις λίγο σε συχνότητα, όπως κάνω εγώ. Εάν θέλεις να κάνεις μια φωνή η οποία είναι κάθετη, όπως κάνω τώρα, τις δίνεις κοφτές ανάσες και βάζεις σταματήματα τέτοια. Οι παύσεις επίσης χρωματίζουν πολύ τη φωνή μας. Η διάρκεια που δίνουμε σε κάποιες συλλαβές ή δεν δίνουμε. Το κελάρισμα που δίνουμε μερικές φορές αν θέλουμε να την κάνουμε λίγο πιο τραγουδιστή. Άρα παίζουν πολλά ρόλο στο να αλλάξουμε και να δώσουμε άλλο χρώμα στη φωνή μας. Είναι οι ανάσες πολύ σημαντικό, αλλά πολύ σημαντικό είναι και ο τρόπος που ανοιγοκλίνουμε το στόμα μας ή δεν το ανοιγοκλίνουμε. Ακούμε πολλές φορές ανθρώπους που μιλάνε με αυτή τη μαθημένη φωνή επειδή δεν ανοιγοκλίνει το στόμα τους σωστά και έχουν μια φωνή τέτοια η οποία σου δημιουργεί μια ένταση. Μαρία, όλα αυτά είναι οργανικά όμως. Οι άνθρωποι... Όχι. Α, τους βγήκε στην πορεία να μιλάνε. Σε λίγους ανθρώπους αυτό είναι κατασκευαστικό. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι κατασκευαστικό, αλλά σε πολλούς, στους περισσότερους, είναι θέμα χαρακτήρα και δουλειά. Δηλαδή τους θόγκους, εκείνοι που δεν το προτείνουν. Αυτό είναι άλλο. Άλλο θόγκος, άλλο φωνή Αναστασία. Η φωνή έχει να κάνει με το χαρακτήρα μας και την προσωπικότητά μας σε ένα πολύ μεγάλο σημείο. Τώρα, το γιατί δεν λες κάποιους φθόγκους καθαρά, μπορεί να μιλες καθαρά κάποιους φθόγκους γιατί είχες πιπίλε μπιμπερό μέχρι μεγάλος ή πιπιλού στο δαχτυλό σου. Μπορεί επειδή είχες αμυγδαλές, οτίτιδες κτλ. Να μην άκουγες καλά. Είχες μια πρόσθετη κίνηση επίσης στις γλώσσες και. Επειδή ανάστανες έτσι. Άλλο η άρθρωση και άλλο η φωνή. Παρότι έχουν σχέση, είναι άλλο το είδες ένα όμως το άλλο. Τα μπλέκω συνέχεια. Τα μπλέκει συνέχεια, έτσι το κάνω ιδιαίτερο. Και στο ξεκίνημα. Ναι. Λοιπόν, ας μιλήσουμε τώρα για τη δική μας, την κριτική διάλεκτο και τι επιπτώσεις έχουμε στα παιδιά μας. Εσύ ξέρεις και έχεις και πολλά παραδείγματα, τις προάλλες μου έλεγες ένα. Λοιπόν, πρώτα να τονίσουμε ότι καθένας μας από όπου προέρχεται πρέπει να ξέρει τη διάλεκτό του και να μπορεί να τη μιλήσει. Δηλαδή, εμάς η διάλεκτός μας έχει εμπολίσει το τσε, το ζε και το σε, που λέμε το κουχουχου πριν από ι και ε, παχύ. Δηλαδή, λέμε παχύ. Παχύ. Πολλές φορές οι Αθηναίοι, όταν θέλουν να μας μιμηθούν, το κάνουν έτσι λίγο παράξενα, δεν μπορούν να το βγάλουν ακριβώς. Επίσης, έχουμε κάποιες λέξεις, αντί για όχι, πολλές φορές λέμε όι. Και επίσης, τραβάμε κάποια φωνήεντα. Για να μιλήσουμε λοιπόν στη διάλεκτό μας, Αναστασία. Μπορούμε να πούμε, χάρηκα πάρα πολύ που θα σήμερα και σε έδεπα εδώ πέρα, Αναστασία. Εντά κάνεις, καλά σε. Είδες τώρα ότι τραβώ και μιλώ με τα φωνήεντά μου, τα τραβώ μια ολιά και το σου δίνω μια άλλη βαρύτητα. Πέρα από τα κουκουχου που τα λέω αλλιώς. Βεβαίως, λοιπόν, πρέπει να μιλάμε την διάλεκτό μας, ειδικά όταν μιλάμε με ανθρώπους που τη μιλάνε. Δηλαδή, όταν μιλώ με ανθρώπους, ασθενείς μου ή και φίλους οι οποίοι μιλάνε διάλεκτο, μιλώ τη διάλεκτο που μιλάμε πολύ εδώ. Εάν τώρα έχω να κάνω κάποια δουλειά στην Αθήνα ή στην υπόλοιπη Ελλάδα ή στην τηλεόραση και αρχίσω να μιλάω τη διάλεκτο, αυτό ένα θα κάνει την κατανόηση των άλλων, των υπολείπων που δεν την ξέρουν, δυσκολότερη. Δεν θα καταλαβαίνουν ακριβώς τι λέω. Αλλά πριν από αυτό, τους κάνει να προσέχουν τη διάλεκτο και όχι αυτό που λέω. Δηλαδή, τους κάνει εντύπωση ο τρόπος και όχι το νόημα. Και εδώ να πούμε ότι πολύ συχνά βλέπουμε βουλευτές μας στην Βουλή, οι οποίοι έχουν να πούνε και κάτι σημαντικό και τα σχόλια, ναι, γίνονται όχι για να τους πειράξουν, απλά κάνει εντύπωση αυτό, κάνει εντύπωση. Όταν βγούνε και μιλάνε την διάλεκτο. Ωραία. Γιατί αλλιώς να δεις ένα κριτικό, μια κριτικιά και να μιλάνε τη διάλεκτο και αλλιώς να δεις μια γυναίκα, ας πούμε όπως είμαι εγώ τώρα εντυμένη, και να αρχίσει να σου μιλάει βαριά κριτικά. Πήρε ένα μοσχίνο προχθές, πάρα πολύ ωραίο, να δεις πώς μου πάει.
έρχεται σε μία αντίφαση. Γιατί ο τρόπος που μιλάμε, Αναστασία, πρέπει να είναι σε συνάρτηση με την εικόνα μας. Οπότε είναι αυτό το μήνυμα που δίνεις και εσύ σε όλες τις κυρίες που μας βλέπουν, τις κριτικές, που ξέρουν και γνωρίζουν ότι έχουν λίγο μία πιο βαριά προφορά, να το δουλέψουν. Δουλεύετε άλλωστε. Να το δουλέψουν. Αν θέλω, εγώ λέω τι παρατηρεί κανείς. Τώρα, άλλο το δουλεύει, άλλο δεν το δουλεύει. Ανάλογα πώς το φέρει ο καθένας. Τι γίνεται όμως με τα παιδιά που σε ρώτησα. Με τα παιδιά που με ρώτησες, είναι ότι τα κριτικόπουλα βεβαίως λένε τη λέξη πιάτο-πιάτο. Έτσι, ή λένε τα μαγαζά. Το γράφουνε. Το γράφουνε πολύ συχνά έτσι. Δηλαδή ψι αλφα τα φόμικρον, το πιάτο, το, τα πιά και τα βιά, τα ιά μετά από σύμφωνο είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι των ελληνικών. Γιατί όταν λέμε καράβια ακούγεται ένα γ εκεί που δεν μπαίνει. Ή όταν λέμε καλάθια ακούγεται ένα χ που δεν μπαίνει. Ή του καλαθιού το ακούμε, δεν μπαίνει. Θου ή ου, δεν μπαίνει χ. Τα κριτικόπουλα, αντί πιάτο λοιπόν, αυτό το αχού λένε πιάτο. Ή λένε τα καράβια του καραβιού, τα πανιά του καραβιού. Είτε γράφουν ζήτα λοιπόν, είτε μπερδεύονται με το βουζού και γράφουν και σκέτο ζου. Πολλές φορές λοιπόν μέσα στη διάλεκτο έχουμε κάποια προβλήματα στο γραπτό λόγο, που εάν ο δάσκαλος που έχει έρθει είναι από την υπόλοιπη Ελλάδα, είναι από τη Θράκη και δουλεύει σε ένα χωριό της Κρήτης, δεν μπορεί να κατανοήσει πώς αυτό το πιάτο γράφει και ψι αλφα τα φόμικρον.